δυο μάτια της ψυχής. Βρίσκω κλειδιά και σε ρωτάω ποιος αποφεύγεις να μου πεις. Τα δίνει μουσική και σου χαμογελάω. Ελληνάκι, είμαστε όλοι την ομάδα. Φύγαμε, πάμε Ισραήλ εδώ. Βασικά φτάσαμε Ισραήλ. Ναι, πάμε. Πώς νιώθεις, πώς αισθάνεσαι? Ξέρω, πολύ αυστηρά τα βλέπω τα πράγματα για την ώρα. Δεν πειράζει, εμείς το τολμήσαμε. Όλη η ομάδα. Από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, από παντού η ομάδα μας. Βγάζουμε τη μάσκα, κουμπάμε την κλειά και κοιτάμε την κάμερα. Μια χαρά βγήκε και σωστά. Λέτε? Ναι, πάρε το διαβατήριο λίγο. Τα κατάφερα? Ναι. Για να δω, παίρνουμε το διαβατήριο. Και το παίρνουμε και την μάρτουλα μας. Λοιπόν, εμένα πειράζει η κυρία μου. Ορίστε. Βρισκόμαστε λοιπόν, καταλαβαίνετε, στην Ιερουσαλήμ, μόλις φτάσαμε, εδώ με τους φίλους μας. Είμαστε έτοιμοι να ξεναγηθούμε, έτσι, σε αυτήν την υπέροχη πόλη. Λένε ότι είναι εδώ το Εβραϊκό Πάσχα αυτές τις μέρες, οπότε τα πάντα υπολειτουργούν, μας έλεγε ο ξεναγός μας. Εδώ είμαστε με το γκρουπ μας, έτοιμοι να ξεναγηθούμε. Και η διαφορά λοιπόν, ήρθαμε από τη Βηθλέμ, εκεί μένουμε αυτές τις μέρες. Υπάρχει παντού ο έλεγχος, γιατί συνορεύει το Ισραήλ με την Παλαιστίνη, όπως ξέρουμε όλοι μας. Όμως τα πράγματα είναι όλα πάρα πολύ ευπρεπή. Δεν έχουμε στο μυαλό μας αυτά που έχουμε οι περισσότεροι. Όλα λειτουργούν σωστά, όμορφα, με τις αρχές να υπάρχουν και με τον κόσμο να απολαμβάνει τον τουρισμό του. Ο δρόμος του Πατριαρχείου, εδώ όλοι υπάρχουν ελληνικά γράμματα. Ο δρόμος οδηγεί στο Πανάγιο Τάφο. Κατευθυνόμασταν στον Κρήτη καθ' όλη την Πατριαρχία και φυσικά στο Ναό της Αναστάσεως. Μας περιμένει ο Δεσπότης εκεί να μας ξεναγήσει στον Πανάγιο Τάφο. Είμαστε μπροστά στο Ναό της Αναστάσεως. Γιατί λέει της Αναστάσεως, διότι μέσα στον χώρο αυτόν έλαβε χώρα η Ανάσταση. Το μεγαλύτερο γεγονός της πιστής. Ο Άγιος Θεόχριστος πέθανε και τελείωσε, τίποτα δεν. Αλλά αφού ανέστη, συνεχίζει η ζωή, συνεχίζει η ζωή, ο άνθρωπος, ανεχίζει στο θάνατο και αυτό το γεγονός έγινε εδώ. Πριν την Ανάσταση γίνεται πάντοτε η Σταύρωση.
Και γι' αυτό και η Σταύρος έγινε εδώ δίπλα, κοντά. Όλοι φαντάζονται ότι είναι μακριά. Αυτά έγιναν κοντά, γιατί ήταν και Παρασκευή και οι Εβραίοι πρέπει να τελειώνανε με αυτά. Και έπρεπε να γίνει η εκτέλεση και η ταφή. Έτσι έγινε γρήγορα κοντά, γιατί βρέθηκε μνημείο. Επιπλέον ο τόπος αυτός, η Ρεπουμπλίκα Μουσική, ήταν εκτός των τυχών. Ήταν τόπος για εκτελέσεις. Και τελούσαν εδώ, όπως ήταν γραμματοποιητές, για να περνούν και άλλοι, το φύγανε και στο σταυρό πάνω να βλέπουν, έτσι, για να παραδειγματίζονται. Τέλος πάντων έγινε το ένα δίπλα στο άλλο. Στη Μεγάλη Εβδομάδα να βρισκόμαστε όλοι εδώ, χριστιανοί, ορθόδοξοι, να μπορούμε να απολαύσουμε αυτή τη μεγάλη, μεγάλη ευλογία. Πολύ δυνατό. Δεν περιγράφεται, δεν μπορείς πλήρως να το αισθανθείς, αλλά έστω λίγο, πώς να το πούμε. Και εγώ δυσκολεύομαι, τι να πρωτοποιήσεις. Άρα μιλάει η καρδιά σας, η ψυχή σας, η πίστη μας. Τάφος είναι, αλλά τάφος είναι κενός. Άδειος. Ο μόνος τάφος που είναι άδειος. Που έχει κόκαλα μέσα, έτσι, τραγωδία του ανθρώπου. Διότι ο Χριστός Ανέστη. Όπως σας είπα προηγουμένως, αυτή ήταν η ρωτώντα, η στρογγυλή εκκλησία, γύρω-γύρω. Στη μέση ο τάφος για να τονιστεί. Έτσι χτίζανε τότε τις εκκλησίες πάνω στα προσκυνήματα για να τονίσουν το κέντρο. Εδώ ο τάφος ήταν σπήλαιο. Ο πέτρας, καλυσμένο. Πολλές πέτρες εδώ παντού. Είναι τώρα καλυμμένες με τα κτίσματα. Και ήταν τάφος επίσημος του Ιωσήφ του από Αρεμαθέας. Αρεμαθέα μια πόλη κοντά στο αεροδρόμιο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πώς μυρίζει εδώ μέσα. Δεν είναι συγκλονιστική η μυρωδιά. Εδώ βρισκόμαστε στο κατώτερο σημείο του Γολγοθά. Η Αγία Ελευθερωμένη βρήκε τον Τίμιο Σταυρό. Είναι μια παράσταση. Και οδεύουμε με τον Δεσπότη εδώ από το κατώτερο σημείο. Οδεύουμε ολόκληρο που θα ανέβουμε το Γολγοθά. Αυτό εδώ είναι. Είναι το τίμιο ξύλο. Είναι απίστευτο, ε. Απίστευτο ότι μπορούμε και τα αγγίζουμε. Αυτό απόμεινε. Αυτό απόμεινε. Είναι το μεγαλύτερο κομμάτι που υπάρχει. Το μεγαλύτερο κομμάτι που υπάρχει. Υπάρχουν σε πολλά μοναστήρια, αυτό το μεγαλύτερο. Μας λέει ο Δεσπότης ότι είμαστε στο αρχαιότερο σημείο του ναού. Με εικόνες από την εποχή της Αγίας Ειρήνης. Σήμερα στο Αγίος Τόπος, εδώ βρισκόμαστε στο σύμπλεγμα μας, στην ουσία του Πατριαρχείου, στην είσοδο, που βρίσκονται τα κελιά των μοναχών, το μαγειρίο τους, η γραμματεία και θα κατοδικούμε προς τα μέσα, προς τον ναό, για να απολαύσουμε τη σημερινή λειτουργία, Μεγάλη Πέμπτη, να κοινωνήσουμε, να μεταλάβουμε και να πάρουμε την ευλογία του Κυρίου. Είμαστε 5 τα ξημερώματα. Έχουμε έρθει, η ώρα είναι 7 το πρωί και ετοιμαζόμαστε τώρα να πάμε στη Θεία Λειτουργία.
Λοιπόν, τη μεγάλη λειτουργία θα ξεκινήσει σε λίγο η τελετή του Νεπτήρος. Θα την παρακολουθήσει. Ο κόσμος έχει ξεκινήσει να έρχεται. Η προσέλευση αρχίζει και είναι μεγάλη. Και είμαστε κι εμείς ανυπόμονοι να ζήσουμε κάτι πρωτόγνωρο για μας, το οποίο δεν έχουμε ξαναζήσει εδώ, στο κέντρο, δίπλα στο ναό της Αναστάσεως. Και δεν είναι αυτό
Εκείνος πήγε στην κορμή της φόρας, ο μηνύς της φόρας των ψωμών. Απεκρίνει ο Ιησούς. Και εγώ πιο σύμπτυχος γεννήθηκε το θέλημά σου. Και ελθόμε βρίσκει αυτούς πάλι τα θέλοντας εις αγαλιοκταμία των βεβαρημένη και αφήσ' αυτούς απελθόν πάλι προσήξα το εκτρίτου τον αυτόν λόγον υπόν. Πάτε μου, Ιουδία τέτοι το προσποτήριο, παρελθύνα παιδί, γράφει για το οποίο γεννήσει το θέλημά σου. Τότε έκανε ο Πατριάρχης. Δεν ξέρω κάτι διαφορετικό, κάτι όταν ζούμε κάτι έντονο, κάτι... Να είστε καλά, την ευλογία σας.
μεγάλη Παρασκευή σήμερα. Μια τιμητική αλλά πέμπτη μέρα για το περιτόριο εδώ που βρισκόμαστε. Στο σημείο που ο Χριστός από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή έμεινε εδώ στη φυλακή του για να τραβήξει το μεγάλο αυτό Γολγοθά, την οδό του μαρτυρίου, την οποία και θα παρακολουθήσουμε την όλη τη συμπαράσταση σήμερα. Ακολουθούμε, ακούγονται οι βασιλικές πίσω μας τόση ώρα. Ο κόσμος έρχεται, η προσέλευση είναι μεγάλη και περιμένουμε όλοι την δεσπότη να έρθει για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την αναπαράσταση των παθών του μαρτύρου από τη στιγμή που βγαίνει ο Κύριος από τη φυλακή με το Σταυρό μέχρι το Γολγοθά. Ο διασπλάκναν οι κάστο του ελαίου σου, το μοριγενή σου Υιό, τον Κύριο Δημόν, Ιησού Χριστόν, καταπέμψας επί σωτηρία του γένους ημών και δια του τιμίου Σταυρού, το χειρόγραφο των αμαρτιών ημών, διαρρήξας και τριαμβεύσας εν αυτό, τα σαρχάς και εξουσίας του σκότους. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών, τα σε ευχαριστηρίους ταύτας και τετηρίους εντεύξης, και ρίσε ημάς από παντός ολεθρίου και σκοτεινού παραπτώματος. Που ο Χριστός είπε στις γυναίκες μην κλαίτε. Εμείς αντιστοίχες των παθών, λέει στον κάμπο
εδώ, στους Άγιους Τόπους. Βρεθήκαμε πραγματικά σε μια όαση εδώ πέρα, στο πουθενά, μετά την έρημο, έτσι, στον Άγιο Γεράσιμο, όπου έχουν φτιάξει αυτό το υπέροχο μοναστήρι Έλληνες. Και μάλιστα μεγάλη Παρασκευή τη στιγμή που ήρθαν, στολίζουν τον επιτάφιο. Τι κάνετε, στολίζετε τον επιτάφιο, μεγάλη ευλογία σας. Καθαρίζετε το επιτάφιο, βάζουμε τα σφουγγάρια πάνω, κάνουμε το design μαζί με τις προσυνάδες και τώρα εδώ δεν το είναι. Εδώ δεν είναι τελειωμένο, τα λουλούδια τώρα αρχίζουν. Τώρα αρχίζετε, το βλέπω ότι τώρα αυτό είναι το ωραίο. Απλώς περιμένουμε τον γέροντα να αρθεί να μας βάλει το πρώτο λουλούδι και να αρχίσουμε. Έτσι ξεκινάει η ευλογία λοιπόν στον επιτάφιο. Ο γέροντας βάζει το πρώτο λουλούδι στον επιτάφιο. Ενώ και εμάς το βλέπουμε την ημέρα του επιταφείου πολλές φορές. Το μοβ και το πράγμα, το μαύρο, υπέδρους του χριστιανισμού, του χριστιανικής θρησκείας. Και μετά της Ανάστασης και το άσπρο. Με το λευκό. Όλοι το λευκό δίνονται. Μα τώρα, τώρα φτιάχνεις. Κοιτάξτε εδώ. Είναι πλεγμένα, κοιτάξτε πώς είναι. Φτιάξαν εδώ από εμάς που ήρθαμε κάποιοι από την Ελλάδα και κάποιοι από την Κύπρο που ξέρουν. Αχ, μεγάλη, μεγάλη ευλογία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μοναχισμό πρώτη φορά εδώ και μου άρεσε τόσο πολύ. Και είπα στην παρέα μου, άμα πάρω σύνταξη εδώ θα προλαβαίνω, το έκανα και στο τόπο μου. Άκουγε για Ιεροσόλυμα, αλλά δεν ήξερα και ήθελα να έρθω. Εδώ θα ξαναγίνω πάλι όλα. Μην λέτε τίποτα. Όταν ακούτε Ιεροσόλυμα να τρέχετε. Να ερχόσαστε κοντά στο Χριστό. Και σου χαμογελάω.